Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και είναι μια μέρα δύσκολη, αλήθεια είναι, για τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου λόγω της 24ωρης απεργίας στο μετρό αλλά και στο τραμ, με τους εργαζομένους στα μέσα μαζικής μεταφοράς να αντιδρούν φυσικά στο περίφημο πολυνομοσχέδιο σχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης που εισήχθη σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά εδώ, τα της επικαιρότητας που αφορούν στο ίδιο το πολυνομοσχέδιο αλλά και άλλα θέματα της επικαιρότητας με τους εκλεκτούς καλεσμένους. Το Γιώργο τον Μιχαηλίδη, τον οποίο καλωσορίζω. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Ιώ. Και το Γιάννη Αντίπα. Καλησπέρα και σε σένα, καλησπέρα. Γιάννη. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε πώς κινήθηκαν σήμερα τα μέσα και γενικότερα τι επικράτησε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί είχαμε και συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε από το ΠΑΜΕ. Να συνδεθούμε λοιπόν με την αίθουσα σύνταξης και την Ειρήνη Γεωργιλέα να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, καθώς φαίνεται ότι κλιμακώνεται την κινητοποίηση την Δευτέρα που είναι η μέρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, Ειρήνη. Έτσι είναι. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα ήταν μια δύσκολη ημέρα για τις μετακινήσεις εδώ στην Αθήνα. Δυσκολότερη όμως η ΡΟ θα είναι η Δευτέρα. Να ξεκινήσουμε όμως από τη σημερινή ημέρα. Όπως είπες και εσύ, είχαμε απεργία στο μετρό και στο τραμ και τρίωρη στάση εργασία στον ηλεκτρικό. Τα νοσοκομεία επίσης λειτουργήσαν με προσωπικό ασφαλείας, καθώς και οι γιατροί, οι νοσοκομιακοί γιατροί πραγματοποίησαν 24ωρη απεργία. Βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή πλάνα από την σημερινή πορεία που πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ. Συγκεντρώθηκαν στις 12 στην Ομόνια και εκεί πραγματοποίησε και δήλωση ο κύριος Κουτσούμπας. Είπε συγκεκριμένα πως τους έχουμε προειδοποιήσει έσπειραν ανέμους και θα θερήσουν θύελες. Η τροπολογία νόμος για την κατάργηση του δικαιώματα στην απεργία και οι πληστηριασμοί, ακόμα και της πρώτης κατοικίας, θα καταργηθούν στην πράξη από το ίδιο το λαϊκό κίνημα. Αυτό δήλωσε ο κύριος Κουτσούμπας. Να πούμε βέβαια πως είχαμε και επεισόδια έξω από τη Βουλή, κοντά στο μνημείο. Είχαμε κάποια επεισόδια και εκεί, όχι ιδιαιτέρως σοβαρά. Αυτό το οποίο πρέπει όμως να επισημάνουμε και να θυμίσουμε στον κόσμο είναι πως οι απεργίες δεν τελείωσαν σήμερα. Έχουμε και την Δευτέρα και θα είναι δυσκολότερη η Δευτέρα, διότι θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία μετρό, ηλεκτρικό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ. Σήμερα τουλάχιστον είχαμε λεωφορεία και τρόλεϊ και ο ηλεκτρικός είχε κάνει μόνο μία τρίωρη στάση εργασίας. Καταλαβαίνουμε ότι τη Δευτέρα τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εξαιτίας της σημερινής απεργίας είχαμε κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους της Αθήνας. Προφανώς ανάλογη θα είναι η κατάσταση και την Δευτέρα. Γι' αυτό το λόγο η τροχιά συνιστά στους οδηγούς να ενημερώνονται για την κατάσταση στους δρόμους από την επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχουν κάνει περισσότερη σήμερα, αλλά καλό είναι να το κάνουν και τη Δευτέρα όσοι επιλέξουν να μετακινηθούν με το όχημά τους. Και να υπενθυμίσω κλείνοντας σχετικά με τη Δευτέρα πως πραγματοποιούν και στάση εργασίας και οι ελεγκτές εναέριες κυκλοφορίες από τις 12 έως τις 3 και γι' αυτό το λόγο θα υπάρχουν και τροποποιήσεις στις πτήσεις. Οπότε όποιος έχει κανονίσει ή έχει κάποια πτήση, θα πραγματοποιήσει κάποιο ταξίδι τη Δευτέρα, καλό θα ήταν να επικοινωνήσει με την εταιρεία ή το ταξιδιωτικό του γραφείο για να ενημερωθεί για την κατάσταση που θα επικρατεί στο ελληνικό αεροδρόμιο. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Γεωργιλέα. Ένα πραγματικό κυκλοφοριακό χάος η αλήθεια είναι ότι έρχεται τη Δευτέρα και το θέμα είναι, Γιάννη, αν είναι εύλογο. Γιατί γίνεται επί συγκεκριμένων επίμαχων διατάξεων που περιλαμβάνει αυτό το πολυνομοσχέδιο. Ένα πολυνομοσχέδιο που είδαμε και τον κύριο Κουτσούμπα να χαρακτηρίζει λεμιτόμο, που περιλαμβάνει ένα σωρό αντεργατικά μέτρα. Και θέλω να μου δώσεις εσύ τη δική σου έτσι, οπτική του πολυνομοσχεδίου, γιατί έχουμε ακούσει και από στελέχη της κυβέρνησης και τον κύριο Τσακαλώτο, τον Υπουργό Οικονομικών, να κάνει λόγο για ένα νομοσχέδιο με λιγότερο δημοσιονομικό προσανατολισμό και περισσότερο μεταρρυθμιστικό. Ναι, έχω την αίσθηση ότι το κυκλοφοριακό χάος είναι το λιγότερο που θα έρθει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αλλάζει αρκετά τη ζωή πολλών μεγάλων κατηγοριών των Ελλήνων. Είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να το επισημάνουμε ότι στη σημερινή διαδήλωση για πρώτη φορά υπήρχαν και πανό, τα οποία είχαν από πίσω κόσμο, καμιά φορά κατεβαίναν μόνο τα πανό, και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, τα πλάνα που δείξατε ήταν η Εθνική Τράπεζα Συνταξιούχη,
οι οποίοι έχασαν το επικουρικό τους από 700 έως 1000 ευρώ. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι απλώς ψέμα αυτό που λέει ο κύριος Τσακαλώτος, ότι δεν έχει ούτε ένα ευρώ μέτρα. Έχει μέτρα από 500 ευρώ και πάνω βασικά. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ο συνταξιούχος της Εθνικής Τράπεζας κάνει 700 ή 800 ευρώ, απλώς αυτό θεωρείται θεσμικό μέτρο και όχι οικονομικό, γιατί κόβεται το επικουρικό. Και τώρα δεν μπορούμε να είμαστε σοβαροί. Mm-hmm. Φέρνει χάος το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και θα φέρει τα πάνω κάτω σε μεγάλες κατηγορίες πολιτών. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι μία έμφαση ως προς αντιδράσεις ό,τι αφορά την διάταξη για τις απεργίες, την προκήρυξη απεργιών. Αυτό αφορά το πάμε κυρίως. Γι' αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω αξίζει συζήτηση. Ναι, γιατί αυτό φέρνετε ότι εστιάζεται κυρίως εκεί το ενδιαφέρον. Εκεί είναι το πάμε. Οι υπόλοιποι που δεν ανήκουν στο πάμε, τους ενδιαφέρουν λίγο τα υπόλοιπα, τα οικονομικά, αυτά τα οποία ο κύριος Τσακαλώτος λέει θεσμικά. Γιατί έχω την αίσθηση ότι η Σαρανταποταρούσα, η φηματική με τις σακούλες και το μηνίσκο, κάπου μας τα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι το πιο έτσι σκληρό μέτρο είναι η επέκταση των πληστηριασμών των ηλεκτρονικών, η κατάργηση των φυσικών και η αποκλειστική διεξαγωγή των ηλεκτρονικών πληστηριασμών από το Φεβρουάριο. Φαίνεται ότι θα αφορά και τη οφειλή στο δημόσιο σε δεύτερο χρόνο με τη σχετική τροπολογία που περιμένουμε ότι θα καταφέρει. Από 500 ευρώ και πάνω ηλεκτρονικός πληστηριασμός. Εκτός κι αν έτσι μεριμνήσει η κυβέρνηση και φέρει μια νομοθετική ρύθμιση που θα θέτει πιο ψηλά το πλαφόν. Θα πρέπει λοιπόν, εκεί που είχαμε κάποια πράγματα δεδομένα, θα πρέπει να είμαστε ξανά να περιμένουμε τον θείο από την κυβέρνηση, τον μπάρμπο από την κορώνη που λέγαμε παλιά, να μας λύσει τα προβλήματα. Προβλήματα όμως που δεν υπήρχαν, που δημιουργεί αυτό το νομοσχέδιο. Και η αλήθεια είναι ότι στο θέμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και των οφειλών στο δημόσιο, αφιέρωσε εκτενές άρθρο και η Handelsblatt, Γιώργο. Ναι, η οποία δεν ασχολήθηκε μόνο με αυτό, αλλά ασχολήθηκε και με τα χρέη τα οποία έχουμε εμείς οι Έλληνες προς το δημόσιο. 102, έχει φτάσει ο λογαριασμός πλέον στα 102 δισεκατομμύρια. Βέβαια, εγώ θέλω να δώσω μια πτυχή, πέραν του ότι το άρθρο επισημαίνει ότι οι Έλληνες δεν χρωστάμε μόνο στους ξένους στο εξωτερικό, αλλά χρωστάμε και στο ίδιο μας το κράτος. Η πτυχή η οποία αναφέρει είναι ότι υπάρχει μια φορολογική, μπορούμε να πούμε, δεν θυμάμαι τώρα την λέξη, ανευθυνότητα μπορώ να το θέσω έτσι, των Ελλήνων, δηλαδή κακή φορολογική συνείδηση, αυτό είναι. Βέβαια, ουσιαστικά κάνει την παραδοχή, κάτι το οποίο το έχουμε σημειώσει και σε από εμάς ρίχνει κομπή. Δηλαδή ναι, το φταίξιμο το αναφέρει, αναφέρει και σε αυτό. Τώρα, συγγνώμη. Και σε αυτό. Δηλαδή, είναι φοβερή η τύπη, εντάξει. Χρεοκόπησε το δημόσιο. Μετέφερε τη χρεοκοπία του σε εμάς, εδώ, στους τρεις. Και τώρα φταίμε εμείς. Δεν είναι. Είναι παράλογο. Εντάξει. Αυτό είναι το παράλογο. Βέβαια, για πρώτη φορά φαίνεται ότι τίθεται και το θέμα του ιδιωτικού χρέους σε ξένα μέσα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το συζητάμε μόνο μεταξύ μας και κυρίως δημοσιογράφοι, οικονομικοί αναλυτές, ούτε κυβέρνηση τόσο, ούτε τόσο και αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ένα θέμα όμως που καίει, καθώς όπως λέει και η Handelsblatt, το ιδιωτικό χρέος φτάνει το 55% του εθνικού μας ακαθάριστου προϊόντος. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι ένα τεράστιο ποσό. Όχι, αν υπολογιστούν και τα κόκκινα δάνεια, είναι παραπάνω. Είναι πολύ παραπάνω. Άμα βάλουμε και τα κόκκινα δάνεια, νομίζω ότι ξεπερνάμε και το φράγμα των 200 δισεκατομμυρίων. Ναι, πάμε πάνω από το ΑΕΠ. Πάμε πάνω από το ΑΕΠ και καταλαβαίνουμε ότι τελικά το μείζον ζήτημα είναι το ιδιωτικό χρέος, περισσότερο το δημόσιο, γιατί αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα χρηματοδοτηθεί με την έξοδο στις αγορές. Έχει θέσει και τέτοιο στόχο η κυβέρνηση συγκεκριμένα, την έξοδο από τα μνημόνια και την αυτοδύναμη έξοδο στις αγορές τον Αύγουστο 2018. Μία επισήμανση ότι το ιδιωτικό χρέος δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα διάσωσης του δημοσίου χρέους. Ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αυτό ήταν που έχουμε απολέσει 70 δισεκατομμύρια, νομίζω, από το ΑΕΠ. Ναι. Λοιπόν, όταν με τα μέτρα που παίρνουν, σου ζητάνε να πάρεις, σε οδηγούν σε τέτοια απώλεια εθνικού εισοδήματος, είναι λογικό αυτό να χτυπήσει και κάπου αλλού, στο ιδιωτικό χρέος. Αυτό ενδεχομένως να αρχίσουν να το λογίζουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι σε δεύτερο χρόνο. Το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Γιατί είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν τους απασχολεί προσώρας. Προσώρας. Από τη στιγμή που έχουμε κοσκινήσει κάθε οικονομικό δίκτυο μέχρι στιγμής, το γεγονός μόνο και μόνο ότι θα ξεκινήσουν σιγά σιγά και ήδη έχει αναφερθεί και σε κάποια δημοσιεύματα το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο σήμερα η Handelsblatt έλεγε κιόλας ότι είναι μια παραδοχή ότι δεν πρόκειται να εισπραχθεί ένα πολύ μεγάλο ποσό του συγκεκριμένου χρέους, διότι άλλοι έχουν χρεοκοπήσει, άλλοι έχουν πεθάνει. Δείχνει σιγά σιγά ότι πλέον ίσως τεθεί και αυτό επιτάπητος, όχι προς το παρόν.
Πάντως η αλήθεια είναι γιατί ότι είναι λίγο ζωφερά. Γιατί βλέπουμε κιόλας ότι οριμάζουν με πολύ αργούς ρυθμούς οι Ευρωπαίοι όταν έχουν να κάνουν με κάτι το οποίο θα μπορούσε να ωφελήσει τις τσέπες μας. Πάντως, Γιάννη, πέρα και από την έτσι, πολιτική λιτότητα που έχει εφαρμόσει η παρούσα κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις καθ' όλα τα μνημονιακά χρόνια, καταλαβαίνουμε ότι και οι εταίροι από πλευράς τους έχουν βάλει τη δική τους συνένεση σε μια τέτοια αδιέξοδη πολιτική. Και η αλήθεια είναι ότι εμένουν σε μια πολιτική αδιέξοδη. Με το γεγονός ότι αυστηροποιούν περαιτέρω τα κριτήρια που αφορούν στην ένταξη σε μια σειρά απορριθμίσεις για οφειλές στο δημόσιο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας που θέλουν να καταργηθεί το 2018. Τι μέλη γενέστε. Τα πράγματα πάνε το κακό στο χειρότερο. Πρέπει δηλαδή να περιμένουμε ότι είναι προδιαγραμμένα. Οι εταίροι μας έχουν τεράστια ευθύνη για ό,τι μας έχει συμβεί. Ναι. Και έχουμε δικαίωμα να τους ζητάμε ευθύνη γιατί ψηφίζουμε στις ευρωεκλογές και την ευρωπαϊκή ηγεσία. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση. Υπάρχει να ζητάμε τα αρέστα. Πριν έρθω εδώ, είδα για μία ακόμα φορά ένα μήνυμα που μου το έχει στείλει ο άνθρωπος στο πρωτοθέμα.gr που μας στέλνουν τα μηνύματα. Μου το έχει στείλει 3 ή 4 φορές. Μου λέει, το 2015 ήμουνα στις εκατοδόσεις, μπήκα στις εκατοδόσεις. Έχασα τη δουλειά μου. Έχασα και τις εκατοδόσεις. Μετά από ένα χρόνο ξαναβρήκα δουλειά. Ζήτησα να μπω ή ζητάω να μπω στις εκατοδόσεις και δεν με αφήνουν. Για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος τώρα να είναι αντιμέτωπος με κατασχέσεις, με πληστηριασμούς και να τον λένε και μπαταξί. Έτσι ακριβώς. Όταν είναι... λέει ότι βγάζω 800 ευρώ και θέλω να δίνω το 200 το μήνα στην εφορία. Mm-hmm. Και δεν πάει κανείς να του τα πάρει. Και το συγκεκριμένο κιόλας το ζήτημα των δόσεων έχουμε δει μέχρι στιγμής ότι είναι 100% ευθύνη των πιέσεων των δανειστών. Είναι δική τους εμπνεύσεως όλες οι δόσεις, η αυστηροποίηση των δόσεων. Μα ακόμα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες το πλαίσιο της ρύθμισης των 120 δόσεων που αφορά καθαρά ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες είναι και αυτό πολύ αυστηρό. Αφορά οφειλές μέχρι 50.000 ευρώ. Όχι μόνο αυτό. Εξαιρεί άλλους με περιουσία 250.000 ευρώ. Κύριε Ράντου, αν είχαν τις προϋποθέσεις για να μπουν στη ρύθμιση, κατά πάσα πιθανότητα θα κάναν διακοπές στο εξωτερικό. Δεν θα πήγαιναν να μπουν στη ρύθμιση. Και επίσης να πούμε ότι εξαιρεί το συγκεκριμένη ρύθμιση και πρώην επιχειρηματίες. Που μπορεί να είναι επιβαρημένοι με επιχειρηματικά δάνεια, αλλά κλείσαν τις επιχειρήσεις και τώρα είναι άνεργοι. Και δεν μπορούν να μπουν ούτε σε αυτή τη ρύθμιση. Και όχι μόνο επιχειρηματίες, απλά μπλοκάκια, απλοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Που επειδή δεν άντεξαν την επιβάρυνση του ΕΦΚΑ, έκλεισαν τα μπλοκάκια. Τώρα πλέον δεν μπορούν να μπουν γιατί σου λέει πρέπει να έχεις κριτήριο βιωσιμότητας. Μα σοβαρά μιλάμε. Εδώ τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει και έχουν γίνει, είχαν μια δική τους δουλειά και τώρα έχουν πάει και έχουν γίνει υπάλληλοι μισθωτοί. Και παρόλα αυτά θέλουν όμως να πληρώσουν τις παλιές τους οφειλές. Και εμείς τους βάζουμε προϋποθέσεις. Δεν έχει λογική. Τώρα, ακούσαμε τον κύριο Βούτση, τον πρόεδρο της Βουλής, να κάνει λόγο για ένα πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, όταν εκπνεύσει και η προθεσμία ένταξης στο νόμο Κατσέλη, που θυμίζουμε ότι τερματίζεται η ένταξη και η πιθανότητα ένταξη αυτό στο τέλος του 2018. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε και επανερχόμαστε να τα σχολιάσουμε. Θέλαμε ευθύς και για τις τράπεζες και για το τι συμβαίνει σε σχέση με την πρώτη κατοικία. Καταρχήν, το πρόβλημα σε σχέση με τις τράπεζες, έτσι όπως είναι σήμερα, είναι πραγματικό. Το πλήθος αυτών των δανείων αφορούν σε μεγάλες ιδιοκτησίες και σε μεγάλα ανοίγματα και επίσης σε στρατηγικούς κακοπληρωτές. Δεν υπάρχει ζήτημα για την πρώτη κατοικία, αν θέλετε δεν έχουν και ενδιαφέρον. Για την πρώτη κατοικία. Γίνεται και θα γίνει κάθε προσπάθεια και προς αυτή την κατεύθυνση, πλην όμως και χωρίς να φτάσουμε και αν δεν φτάσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, ως προς την πρώτη κατοικία υπάρχει απόλυτη διασφάλιση μέχρι 250-270.000 ευρώ και να μην γίνει νομοθετική ρύθμιση για την οποία εργάζεται ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών, μην έχετε καμία αμφιβολία, όπως και ο Πρωθυπουργός και άλλοι, το έχουν στην ατζέντα τους. Μάλιστα, αυτά είπε ο κ. Βούτσης. Τώρα το θέμα είναι κατά πόσο είναι πιθανό ένα τέτοιο σενάριο. Να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο προστασίας από το 2018 και μετά για όσους χρωστούν, αλλά θα πρέπει να έχουν και ένα σπίτι να μείνουν την ίδια ώρα. Έχω την αίσθηση ότι το ζητούμενο δεν είναι να κάνουμε ρύθμιση στη ρύθμιση για να μην προχωρεί η νέα οικονομική κατάσταση. Το ζητούμενο για μια κυβέρνηση θα ήταν να διευκολύνει την οικονομική δραστηριότητα των Ελλήνων, ούτως ώστε να μην χρειάζονται ούτε ρυθμίσεις ούτε προστασία. Γιατί με τα μέτρα που παίρνει τα φορολογικά, οδηγεί τον πολίτη σε μηδενικό ή σε πολύ μικρό εισόδημα. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται προστασία η κατοικία του. Αν τον άφηνε τον πολίτη να δημιουργήσει, να φορολογηθεί δίκαια και να απολαύσει το εισόδημα από τους σκόπους του, δεν θα χρειαζόταν καμία προστασία, κανέναν πατερούλη να τον προστατεύσει από τίποτα. Το μόνο που χρειάζονται οι Έλληνες είναι ένα κράτος φιλικό στον πολίτη,
το οποίο θα τους επιτρέψει να δουλέψουν, να βγάλουν πλούτο και να τον απολαύσουν. Mm-hmm. Όχι 70% φόρο. Το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, κυρία Ράντου. Αυτό είναι καραμπινάτη παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει όμως φως στο τούνελ. Υπάρχει δυνατότητα αποκλιμάκωση φορολογικών συντελεστών με τα σφιχτά πλαίσια στα οποία έχει μπει η χώρα. Έχει δεσμευτεί για ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Να αντιστρέψω το ερώτημα. Ποιο είναι το φως στο τούνελ που βλέπουμε με τους υψηλούς φόρους? Μόνο τον τοίχο βλέπουμε. Μα αυτό καταλαβαίνουμε, ότι τελικά και οι νέοι φόροι που έρχονται θα διωγγώσουν το ιδιωτικό χρέος και η κατάσταση θα είναι αδιέξοδη και τελικά μάλλον θα επιστρέψουμε στην ύφεση, παρά τα θετικά σημάδια που έχουμε δει τα τελευταία τρίμηνα του προηγούμενου έτους με περί ανεμικής ανάπτυξης. Φαίνεται ότι θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα. Γιατί άμα δεν βάλουμε εμείς λεφτά στην οικονομία, ποιος θα μας βάλει? Είναι πολύ πιθανό να σκάσει όλο αυτό, γιατί έχουμε αναφέρει ότι είναι το μόνο σίγουρο. Δημοσιονομικά μπορεί να δείχνουν τα στοιχεία ότι πάνε κάπως καλύτερα, αλλά στο μέλλον και με τους Έλληνες οι οποίοι δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, τους φόρους τους και πάει λέγοντας, είναι πάρα πολύ πιθανό όλο αυτό να μας κάσει στα χέρια και όχι να κάνουμε πίσω γύρισμα, να βρεθούμε χειρότερα από εκεί που ήμασταν. Μάλιστα. Πάμε να δούμε όμως και τι γίνεται με την αξιολόγηση, γιατί φαίνεται ότι συνεδρίασε το Euro Working Group. Επισήμανε τη θετική πορεία των προαπαιτουμένων και φαίνεται ότι έχουμε και κάποια πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τη δόση που μάλλον ανέρχεται στα 6,7 δις και όχι στα 4,5 δις που λέγαμε χτες. Εγώ δεν έχω δώσει. Το χαμόγελο του κ. Ντάισελμπλουμ θέλω να επισημάνω και τη δήλωσή του. Πρέπει να τα πούμε αυτά. Περάσαμε πολύ ωραία με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να τα πούμε αυτά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι παραχώρησε μία συνέντευξη ο απερχόμενος πλέον πρόεδρος του Eurogroup και είπε ουσιαστικά ότι είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα σε σχέση με το 2015 σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του κ. Τσίπρα και του κ. Σακαλώτου με τους θεσμούς. Δηλαδή, του έκανε περισσότερα χατήρια από ό,τι του έκαναν οι προηγούμενοι. Αυτό ή με βάση τα όσα είχαν γίνει το δραματικό καλοκαίρι του 2015. Όχι. Αυτό είναι μια αφορμή. Περάσαμε καλά με τον Αλέξη, συνεννοούμαστε, μας τα περνάει όλα, δεν ανοίγει μύτη. Λοιπόν, αυτό είναι στο κλάμα της 5ης Ιουλίου που θα κάνουμε στην επόμενη συνεδρίαση, που θα μας φωνάξουν στο Σύνταγμα να κλάψουμε όλοι μαζί για αυτό που έγινε την 5η Ιουλίου. Τότε θα το συζητήσουμε και αυτό. Όπως μπορούμε νομίζω να πούμε και για ευθεία παρέμβαση στα εσωτερικά, διότι λέει ότι σήκωσε το τηλέφωνο και είπε στον κύριο Τσίπρα ότι με αυτόν, δεν τον κατονόμασε καν, δυσκολεύομαι να επικοινωνήσω, σε παρακαλώ κάνε κάτι. Και τι έκανε μετά από λίγο καιρό ο κύριος Τσίπρας? Έφερε τον κύριο Σακαλώτο. Τον άλλαξε τον αυτόν. Ο αυτός ήταν με έναν ναι. Εντάξει, να κάνω κι εγώ λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Άμα δεν είχε βάλει μου τον κύριο Σακαλώτο, μάλλον θα ήμασταν εκτός ευρώ. Όχι, συγγνώμη κυρία Ράντου. Εκτός ευρώ θα ήμασταν. Θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του ο κύριος Τσίπρας ότι η πολιτική που έλεγε πριν το 2015 ερχόμενος μας οδηγούσε εκτός ευρώ. Το κατάλαβε αυτός μετά, το κατάλαβε όμως με 80 δις κόστος για εμάς. Δηλαδή είναι ένα ακριβό φροντιστήριο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πληρώσω αυτά τα δίδακτρα. Αλλά τουλάχιστον να μου δώσει και την ικανοποίηση ότι το κατάλαβε. Mm-hmm. Να μην μου λέει ότι τα έκανε και σωστά. Γιατί σε κάθε περίπτωση την πολιτική ευθύνη ενός υπουργού την έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αυτός τον επιλέγει, αυτός τον διατηρεί και θυμόμαστε ότι τον έλεγε ένα πολύ δυνατό asset για την κυβέρνηση. Της κυβέρνησης. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ό,τι αφορά και τα όσα είπε ο κύριος Ντάισελμπλουμ. Και κάτι τελευταίο. Για τη δόση δεν μου είπες όμως. Πώς κατανέμεται, γιατί έχει σημασία να δούμε την δόση που είναι μεγαλύτερη του αναμενόμενου. Είπαμε, είναι 6,7 δισεκατομμύρια. Τα 3,3 δισεκατομμύρια προορίζονται για τις ανάγκες του χρέους από το Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούνιο του 2018. Δηλαδή δεν θα το δούμε καθόλου. Θα κάνουμε ένα τράνζιτ. Τίποτα, ναι. Είναι καθαρά ταμιακές. Και το 1,5 δισεκατομμύριο θα κατευθυνθεί σε έλεξη πρόθεσμες οφειλές, ενώ τα 1,9 δις θα προσθεθούν στο αποθεματικό ασφαλείας που, όπως αναφέρουν σύμφωνα με κύκλο του Υπουργείου Οικονομικών. Ένα μαξιλάρι ασφαλείας λοιπόν να έχουμε. Για τις εκλογές του επόμενου. Για τις εκλογές. Βλέπεις εκλογές άμεσα, Γιάννη? Κοίταξε, νομίζω έχω ξαναομολογήσει στην εκπομπή ότι πέφτω έξω στις εκλογικές μου προβλέψεις. Οπότε είμαι υποχρεωμένος να πω αυτό που μου λένε όλοι οι σοβαροί μου φίλοι, ότι ο Αλέξης Τσίπρας, αν μπορούσε, θα έκανε εκλογές τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2019. Mm. Δύο μήνες και μετά το συνταγματικό περιθώριο. Mm. Από την άλλη, με τα νούμερα που υπάρχουν στην οικονομία, φοβάμαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να σκάσει η κατάσταση και αν το ξέρει μπορεί να θελήσει να φύγει. Το Σκοπιανό είναι ένα θέμα πέραν της οικονομίας που αποτελεί έτσι ανοιχτή πληγή, όχι μόνο για την κυβέρνηση, γενικότερα για τα κόμματα, γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει μία συμφωνία, μία συνένεση επί του θέματος. Όχι, δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα δύο κράτη. Των δύο εταίρων. Όχι, στα δύο κράτη. Τα δύο κράτη. Δηλαδή, άρα δεν βλέπεις λύση. Ακόμα δεν το είδαμε, Γιάννη, το βαφτίσαμε. Δεν βλέπεις λύση. Το έχουμε βαφτίσει πολλά ονόματα. Ναι, δεν υπάρχει κάτι. Αν δεν έρθει η κυβέρνηση να πει ότι εγώ προτείνω να συμφωνήσουμε με τον γειτονικό κράτος, να το λέμε Κρήτη, Ιωάννινα, δεν υπάρχει κάτι. Όλοι τοποθετούνται επί φανταστικών σενάριων.
Μήπως όμως και οι δύο δεν αποκαλύπτουν έτσι όσες διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα, γιατί είναι ένα θέμα εθνικό, ευαίσθητο, το οποίο θα κοινοποιηθεί και θα γνωστοποιηθεί, φαντάζομαι, στα μέσα, είναι, θα καταλήξουν. Και η έκπληξη είναι ωραία στη σοκολάτα. Όχι στο, στη διπλωματία. Στη διπλωματία, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δημιουργούν ένα κλίμα ότι είμαστε κοντά. Αυτό είναι πρόβλημα. Δημιουργούν ένα κλίμα προς ποια κατεύθυνση. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι έτσι άξιο απορίας, αλλά από την άλλη βλέπουμε και μια σειρά από τοποθετήσεις για το θέμα. Και σήμερα είχαμε νεότερες, τόσο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Τζανακόπουλο, ο οποίος είπε ότι δεν πρόκειται να βρεθεί λύση αν η πλευρά των Σκοπίων δεν δεσμευτεί ότι δεν θα προχωρήσει σε αλυτρωτικές ή εθνικιστικές τοποθετήσεις. Και από την άλλη έχουμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φυσικά, ο οποίος είπε ότι δεν θα συμμετέχει σε κανένα από συμβούλια πολιτικών αρχηγών αν δεν υπάρξει μια κυβερνητική ενιαία γραμμή. Και αναρωτιέμαι τώρα, ποιος υποσκάπτει το Σκοπιανό και ποιος δεν το υποσκάπτει. Μα για να το υποσκάπτει είναι αυτό το οποίο είπε και ο Γιάννης, ότι πρέπει να έχουμε κάτι χειροπιαστό. Αυτή τη στιγμή κανένας δεν έχει χειροπιαστό. Όπως φαίνεται, ούτε ο κύριος Καμένος, ο οποίος είναι στέλεχος της κυβέρνησης, δεν έχει κάτι χειροπιαστό. Τον ακούσαμε να παραφιλολογεί μεταξύ, να ακροβατεί με ονόματα μεταξύ Βαρντάσκα, Νέα Μακεδονία, θέλοντας να ικανοποιήσει και ο ίδιος το δικό του κοινό. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω προσωπικά είναι ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θα περιμένουμε μια Kinder έκπληξη. Δηλαδή. Θα είναι όλα εγκρυπτό, λες, και θα μιλάμε επί σεναρίων και όχι επί συγκεκριμένων προτάσεων. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι από τις τελευταίες μας ευκαιρίες είναι αυτό το εξάμηνο. Διότι είναι πολύ πιθανό να χάσουμε και τους συμμάχους που είχαμε το 2008 στο Βουκουρέστι, διότι η πολιτική του Τραμπ, όπως την έχουμε αναφέρει ξανά από τη συγκεκριμένη εκπομπή, είναι να τελειώνει με κάποια ζητήματα. Θέλει κάποια ζητήματα να τα κλείσει στο ντουλάπι, να προχωρήσει παραπέρα. Οπότε αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό το κλίμα το οποίο δημιουργείται μεταξύ των δύο χωρών, ότι πάμε καλά, χωρίς ωστόσο να έχουμε τίποτα χειροπιαστό μέχρι στιγμής, είναι να προέρχεται μέσα από κάποιες πιέσεις από το εξωτερικό, ότι παιδιά, επιτέλους βρείτε τα, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο ζήτημα. Mm. Τώρα, όσον αφορά το ονοματολογικό, είδαμε κάποιες διαρροές οι οποίες βγήκαν προς τα έξω, δεν μπορούμε να τις σχολιάσουμε. Γιατί τι δημιουργούν προβλήματα. Και όπως έχουμε δει, και ο ίδιος ο κύριος Καμένος με αυτά τα οποία έχει εκφράσει, θέλοντας ουσιαστικά να ικανοποιήσει το δικό του κοινό, τι έχει δημιουργήσει? Ένα πρόβλημα στην ίδια την κυβέρνηση. Ναι, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι μόνο προς κόμματα τίθενται. Και θέλω να φέρω το θέμα στο Γιάννη, γιατί βλέπω από μεριάς του κύριου Καμένου να κάνει λόγο για καμία χρήση του όρου Νέα Μακεδονία, Νιου Μασεντόνια, καμία χρήση του όρου Μακεδονία γενικότερα, μόνο μία συλλαβική χρήση του όρου. Και από την άλλη βλέπουμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει ότι αν δεν συνενέσουμε μεταξύ του δύο κυβερνητικοί εταίροι, δεν συνενεί και εκείνος από πλευράς, ακόμα και συμφωνεί με την πρόταση που θα έρθει. Τελικά τι θα γίνει? Γιατί βλέπουμε μόνο αντιδράσεις, ενώ προς τα έξω μας βγαίνει, όπως είπε και ο Γιώργος, μια εικόνα. Σημασία έχει αυτό που είπε ο Γιώργος. Από τη μία δημιουργείται από την κυβέρνηση γενικώς μια επίπλαστη εικόνα συνεννόησης, και από την άλλη όμως. Δεν υπάρχει αυτή η συνεννόηση. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει θέμα ονόματος. Υπάρχουν δύο ζητήματα, ιστορίας και αλυτρωτισμού. Αν με κάποιο τρόπο τα Σκόπια κατεβάσουν τα αγάλματα, αλλάξουν τα ονόματα του αεροδρομίου, των πλατιών κλπ. Λοιπόν, αν κάνουν και μία δήλωση στον ΟΗΕ ότι εμείς είμαστε Σλάβοι, δεν είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά θέλουμε να λεγόμαστε Μακεδονία, ας λέγονται και αντιπάτα, κανένα πρόβλημα. Αλλά το ουσιαστικό θέμα είναι ότι προσπαθούν να καπηλευτούν την ιστορία και ότι αφήνουν υπονοούμενα αλυτρωτική βλέψη για το μέλλον. Αυτό πρέπει να τελειώσει όταν υπογράψουμε λύση. Mm-hmm. Αν υπογράψουμε λύση και δεν έχουν τελειώσει αυτά τα δύο, λυπάμαι, αλλά για μία ακόμα φορά θα έχουμε κάνει ένα ακόμα ιστορικό λάθος. Άρα, λες, το σημαντικό είναι η όποια λύση δοθεί στο όνομα να συνοδεύεται από ένα συμφωνητικό, από μία δέσμευση εκ μέρους των Σκοπίων ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει. Το λιγότερο δήλωση στον ΟΗΕ. Μία ρήτρα που ενδεχομένως να αιρέσει και την ίδια τη Πέραν του συντάγματός του. Είναι ένα ολόκληρο πακέτο το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει και αλλαγή στο Σύνταγμα. Λοιπόν, πέραν του συντάγματος και μία δήλωση στον ΟΗΕ, ότι εδώ πέρα προφανώς κάποιοι για τους δικούς τους λόγους στο παρελθόν θέλουν να το παίξουν αρχαίοι Μακεδόνες. Δεν είμαστε αρχαίοι Μακεδόνες, οι αρχαίοι Μακεδόνες είναι δίπλα, αλλά επειδή είμαστε γεωγραφικά Μακεδονία, θέλουμε να λεγόμαστε γεωγραφικά Μακεδονία. Αυτό μπορώ να το ακούσω. Αυτό που δεν μπορώ να ακούσω είναι το Νέα Μακεδονία, το Βόρειο Μακεδονία, με υπονοούμενο ότι αύριο θα έχω αλυτρωτισμό ή ότι θα συνεχίσουν να ανταγωνιζόμαστε ποιος είναι ο απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ο Μέγας Αλέξανδρος μιλούσε ελληνικά. Αυτό δεν είναι εθνικισμός, είναι απλά ιστορία. Και την ιστορία αφήνουμε να τη σεβαστούμε. Επειδή όμως και από μια σειρά έτσι, πολιτών, βλέπουμε και στα social media αντιδράσεις για μη χρήση του όρου Μακεδονία, βλέπουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια ευαισθησία με τον όρο Μακεδονία εκ μέρους των Ελλήνων. Εσύ θεωρείς ότι θα δημιουργηθούν αντιδράσεις μεγαλύτερες εφόσον καταλήξουμε σε λύση, ή ενδεχομένως και να έχουμε μια έξαρση του εθνικισμού στη χώρα, εφόσον αυτό ευδοκιμήσει σε επίπεδο διμερές? Κυρία Ράντου, καλύτερα να μην υπάρξει λύση από το να υπάρξει μια κακή λύση. Πρώτον. Δεύτερον, αν η λύση έχει το σεβασμό στην ιστορία και το σεβασμό στα σύνορα, να προχωρήσουμε με οποιοδήποτε όνομα. Τώρα, εγώ δεν είμαι υπέρ ούτε αυτών που λένε ούτε Σλαβομακεδονία ούτε τίποτα, ούτε αυτών που λένε όμως λύση ό,τι να είναι. Και να σας πω και κάτι, ας το λένε τα 200 κράτη του κόσμου Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εγώ, σαν Ελλάδα, δεν πρέπει να την πω Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μάλιστα. Είναι τόσο απλό. Στο σημείο αυτό κιόλας να πούμε ότι εδώ υποβλήθηκε σε ένα μεγάλο λάθος η ίδια η κυβέρνηση. Διότι θυμόμαστε με αφορμή την επίθεση που εξαπέλυσε ενάντια στην Εκκλησία, όπου έχουμε ξαναπεί είναι και ένα πολύ σοβαρό ατόπιμα, λέγοντας ότι ουσιαστικά συμπορεύει με τη Χρυσή Αυγή. Η ίδια η κυβέρνηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι προωθεί αυτή τη στροφή στον εθνικισμό, διότι θα έρθει ένας πολίτης και θα πει: εγώ, ο οποίος δεν δέχομαι το όνομα Μακεδονία να συμπεριλαμβάνει, δεν δέχομαι αυτοί οι άνθρωποι να βγάζουν χάρτες και να λένε ότι είναι μέχρι τη Θεσσαλονίκη ή μέχρι τον Όλυμπο. Είμαι χρυσαυγίτης ή φασίστας ή ακροδεξιός. Εμείς αποβλήκαμε χθες φωτογραφίζει εμείς ως χρυσαυγίτη και τον εταίρο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι τον κύριο Καμένο, που έχει την ίδια άποψη. Το οποίο ήθελα κιόλας να πω ότι ακούσαμε τον κύριο Καμένο, ο οποίος έχει πει πολλάκις ότι δεν θέλει το όνομα Μακεδονία και οποιοδήποτε άλλο παράγωγο με τον ελληνικό όρο. Ακούσαμε τον κύριο Καμένο, τον Δημήτρη Καμένο, να λέει ότι σε καμία γλώσσα το Μακεδονία. Δηλαδή, σαν να υπάρχει διγλωσία και μέσα στους ίδιους τους ανεξάρτητους Έλληνες. Προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες κλιμακώνονται μέρα με τη μέρα και εκείνος αναπροσαρμόζει και τη στάση του και τη θέση του. Μπορεί τη μια στιγμή να φαίνεται έχει και δείξει ευελιξία, και αρκετή πιο... τα τελευταία χρόνια. Αρκετή. Έτσι δεν είναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ και τις επόμενες ημέρες. Είναι ένας μήνας πλούσιος, όπως έχουμε ξαναπεί, από πλευράς διεργασιών και διαβουλεύσεων για το ονοματολογικό. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση. Η βέλτιστη για τη χώρα μας, νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο είπε ο Γιάννης. Είναι καλύτερο να έχουμε μια καλή λύση παρά να φτάσουμε να πούμε ότι το λύσαμε και τελειώσαμε. Αυτό το οποίο έχει επικρατήσει από κάποιες πολιτικές παρατάξεις, πολιτικές ιδεολογίες, ότι παιδιά πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το ζήτημα. Πας Χρυσία, για ποιο λόγο? Βιαζόμαστε για κάποιο λόγο? Δεν τους κάνουμε κακό. Έχουμε οικονομικές συναλλαγές. Δεν τους απειλούμε. Δεν διεκδικούμε τίποτα. Από εκεί πέρα έχουμε μια διαφωνία. Δεν θέλουμε να λένε ότι είναι απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όμως δεν θα οδηγήσει σε μια de facto αναγνώριση και τι του όρου Μακεδονία από όλες τις χώρες. Ας το λένε όλοι όπως θέλουν. Το ζήτημα είναι ότι η ιστορία έδειξε ότι αυτοί είναι οι οποίοι σέρνονται τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλάζοντας την κυβέρνηση και βλέποντας ότι παιδιά χωρίς την Ελλάδα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει και θέλουμε να κάνουμε. Γιατί αλλιώς την επόμενη τελεία του Netflix θα είναι μαύρος ο Μεγαλέξανδρος. Εντάξει. Έχουμε και αυτό, σωστά. Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με ένα θέμα το οποίο επίσης απασχολεί τις τελευταίες δύο ημέρες και αναφέρουμε φυσικά στις τηλεοπτικές άδειες. Μία διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε προς την κατάθεση των φακέλων από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, εκτός φυσικά το Μέγκα. Και έτσι τίθεται ένα αμφιβόλο η ζωή και το μέλλον 420 οικογενειών. Ακούσαμε όμως σήμερα τον κύριο Παπά, τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, να δηλώνει αισιόδοξο ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ομαλά. Ενώ είπε ουσιαστικά ότι λύγει με αυτόν τον τρόπο και η παραφιλολογία περί άπειρων αδειών, ότι η αγορά χωρούσε πάρα πολλές άδειες. Και θέλω να μου το σχολιάσετε, αφού πρώτα το δούμε ακριβώς πώς υπόθηκε. Υπάρχουν όρια στο πόσα κανάλια μπορεί να σηκώσει η αγορά. Και νομίζω επιβεβαιώθηκε. Δηλαδή, είχαμε 7 διαθέσιμες άδειες και ήταν μόνο 6 αιτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, πάει και περίπατο και όλη η παραφιλολογία περί απείρων αδειών. Και είμαστε, νομίζω, αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα στην τηλεόραση. Είχαμε μια κατάσταση όπου κάποιοι, χωρίς να το δικαιούνται, πηγαίνανε και στείνανε κεραίες και έρχονταν το κράτος μετά και πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, να τους αποδώσουν καθεστώς νόμιμης λειτουργίας. Και τώρα αυτό το πράγμα ακριβώς αντιστρέφεται. Έρχεται η πολιτεία με την νομοθετική εξουσία και τη ρυθμιστική αρχή, βάζει τους κανόνες, αδειοδοτεί και ξέρουν και όλοι ότι όπως ακριβώς τους αποδίδεται η άδεια, μπορεί ακριβώς και να ανακληθεί. Ακούω όμως και την κατηγορία, ότι κλείσατε το Μέγκα. Το κλείσατε το Μέγκα τελικά. Εμείς, όχι, με συγχωρείτε, εδώ πρόκειται για μια καθαρά επιχειρηματική απόφαση.
Αυτό νομίζω έχει υποθεί ακόμα και από μετόχους και πρώην μετόχους του τηλεοπτικού σταθμού. Υπήρχαν αλλεπάλληλες ευκαιρίες να υπάρξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Έγινε μια επιχειρηματική επιλογή, η οποία δυστυχώς έχει θύματα τους εργαζόμενους, οι οποίοι για 16 ή 18 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, δούλευαν απλήρωτη τη στιγμή που το τηλεοπτικό κανάλι εισέπρατε από την διαφήμιση, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έπρεπε να το έχουμε δει να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Να ενεργοποιήσουμε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να προστατέψουμε τους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Παπάς και περιμένω να σχολιάσω. Θέλω να σχολιάσω, το συζητούσαμε και όσο ακούγαμε το βίντεο εδώ. Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο βλέπουμε τον κύριο Παπά να πανηγυρίζει περί χαρής. Έχω σημειώσει δύο-τρία πράγματα. Μισό λεπτά, καταρχάς. Πού τον είδες να πανηγυρίζουμε κι εσύ? Το γεγονός ότι είσαι λέει. Είμαι υπερβολικός, θα σου πω γιατί. Το γεγονός ότι λέει ότι καταρρύπτονται όλοι όσοι έλεγαν ότι χωράει απεριόριστες αγορές. Εμέσως, καταρρύπτεται. Δεν σημαίνει αυτό ότι νομιμοποιεί την προηγούμενη διαδικασία που έθετε ένα πλαφόν προτού δούμε τη ζήτηση. Αλλά το ότι δεν υπήρξε μεγάλη ζήτηση φάνηκε. Η προηγούμενη διαδικασία τέθηκε αντισυνταγματική, οπότε δεν υφίσταται. Εκεί ήταν μια πολιτική. Μα δεν μιλάμε επί της διαδικασίας. Ήταν αντισυνταγματική πράγματι. Εγώ λέω ότι πάμε παραπέρα. Το η αυξημένη ζήτηση. Πάμε παραπέρα. Βέβαια, το 6 είναι το 50%. Το 50% αυξημένο το 4. Τέσσερις άδειες. Μας έλεγε ο κύριος Παπάς ότι υπήρξε μία έρευνα. Εγώ δεν το σίγουρο με το προηγούμενο. Εγώ λέω άλλο. Ήταν τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση. Αυτό άναρωσε. Είπαν έχει συν 50%. Σίγουρα ήταν 50% πάνω από αυτό που υπολόγισε. Είναι τεράστια διαφορά. Είναι το συν 50%. Και έχοντας καταστρέψει ο ίδιος την αγορά κιόλας. Δηλαδή αν η αγορά λειτουργούσε θα ήταν 10. Η διαγορά είναι όταν σίγουρα λέω αγορά είναι τα capital controls. Δεν υπάρχει δυνατότητα ο πελάτης, ο δικός μας, αυτός που μας δίνει διαφήμιση. Δεν μπορεί να κάνει ένα κινητήριο. Το τηλεοπτικό άνθρωπος, το οποίο σίγουρα έχει κατακαιρματιστεί. Πρώτον. Δεύτερον, όσον αφορά το Μέγκα, εγώ θυμάμαι τον κύριο Παπά να λέει με χαμόγελο ότι το Μέγκα αποτελεί παρελθόν σε εκείνη την περίοδο. Την περίοδο που το είχε κλείσει. Δεν λέω ότι πανηγυρίζει, αλλά το έλεγε με χαμόγελο ότι κυρίες και κύριοι το Μέγκα αποτελεί παρελθόν. Θα σταθεί κυβέρνηση στο πλευρό των εργαζομένων. Αντί να το λέει. Το γιατί, όχι, δεν το αμφισβητούμε. Απλώς η φράση που χρησιμοποιεί είναι όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Να αφήσουμε το όλα και να πάρουμε ένα. Να περάσει την νομοθετική διάταξη αύριο στη Βουλή, που να λέει ότι στις περιπτώσεις που κλείνουν επιχειρήσεις, πρώτος πιστωτής που παίρνει χρήματα είναι οι εργαζόμενοι. Αυτό πέρασε. Δεν κάτσε να το δούμε, δεν το έχει περάσει για το Μέγκα. Όχι για το Μέγκα, αλλά για τις επιχειρήσεις. Θέλει αυτό τροπολογία. Αυτό περιλαμβάνεται ως διάταξη. Θέλει τροπολογία. Και ένα τηλεοπτικό σταθμό. Θέλει τροπολογία. Να το περάσει. Ένα. Και ας αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Αν γίνει αυτό λοιπόν. Γιατί αν πάρουν τα λεφτά τους, ναι, δεν θα έχουν ανάγκη την ελεημοσύνη μετά. Έτσι ακριβώς. Το να κάνουμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Έτσι και αλλιώς το ζήτημα αυτό είναι να αποζημιωθούν με τον αδέοντα τρόπο και οι άνθρωποι που έχουν. Φαίνεται ότι χάνουν τη δουλειά τους. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα βέβαια. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον. Ώρα, μια διάσωση για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Οι μέτοχοι του Μέγκα τουλάχιστον την ίστατη στιγμή μετά τη συγκεκριμένη διαδικασία, όταν θα έχει μείνει και ουσιαστικά μία άδεια πανελλαδικής εμβέλειας ελεύθερη να διεκδικηθεί, τουλάχιστον είτε με μικρότερο ποσό, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Μπορεί να διεκδικήσει θεματική όχι άδεια, να διεκδικηθεί, να το ποσό να είναι μικρότερο. Δεν γίνεται αυτό, γιατί θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι που έχουν δώσει το υπάρχει θέμα ανταγωνισμού. Απλώς το θέμα είναι διαφορετικό. Πάντως, αν διεκδικηθεί, συγγνώμη, τότε θα μετατεθεί στις θεματικές. Γιώργο, θεωρώ και κυρία Ράντου, θεωρώ ότι πολύ σωστά η κυβέρνηση έβαλε θέμα διαγωνισμού. Ναι. Το τηλεοπτικό το οποίο έπρεπε να ρυθμιστεί. Ήταν τεράστιο λάθος όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που άφησαν, διαιώνησαν για 25-26 χρόνια το μεταβατικό καθεστώς των. Και επίσης να τονίσουμε, είναι μια πρωτοβουλία που είναι εξομνημονιακή, έτσι. Δεν μας το επέβαλαν. Ναι, έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, είναι πολύ έστω σωστό. Και αργά. Πολύ σωστό. Το λάθος είναι ότι συνέδεσε την πρωτοβουλία της αυτή η κυβέρνηση με βοσκοτόπια. Θυμάστε τι είχαμε ζήσει. Λοιπόν, με διαδικασίες οι οποίες προσέβαλαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια να πηγαίνουν σε μια τουαλέτα, τώρα να κοιμούνται εκεί. Τι πράγματα είναι αυτά? Γι' αυτό όμως και βγήκε αντισυνταγματική συγκεκριμένη διαδικασία και ελπίζουμε ότι η εν λόγω διαδικασία που γίνεται μέσω του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου θα γίνει με τον πλέον έτσι διαφανή τρόπο. Πάντως, λοιπόν, τελευταίο και πολύ σύντομο σχόλιο. Πρέπει να πιστώσουμε στον κύριο Παπά αυτό το οποίο είπε στη συνέντευξή του, ότι η κυβέρνηση κλήθηκε να καλύψει ένα κενό το οποίο υπήρχε στο όλο τηλεοπτικό τοπίο. Και υπήρχαν συνταγματικά κολλήματα, υπήρχαν διαδικαστικά κολλήματα και
εκεί προσπαθεί. Έπρεπε να γίνει. Κι άλλο αργά όμως... παρά ποτέ, λοιπόν. Ας καταλήξουμε με αυτό. Λοιπόν, να ευχαριστούμε θερμά τον Γιάννη Αντίπα που ήταν μαζί μας για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε και να συζητήσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία είναι έτσι εν ενεργεία, και πώς πάμε με την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ γενικότερα. Σε λίγο, εδώ, στο SBC. Επανήλθαμε λοιπόν για να συζητήσουμε το θέμα της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων με τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων και αναπληρωτή Γραμματέα Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ψηλάτη Τζούρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν να ανοίξουμε λίγο, καλή χρονιά και σε εσάς, πριν να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, να μεταδώσουμε μία πληροφορία της τελευταίας στιγμής, Γιώργο. Λέγαμε πριν ότι θα έρθει εν ευθέτω χρόνο η τροπολογία που αφορά στην επέκταση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και γεωφυλές στο δημόσιο. Τελικά εισήχθη. Σήμερα κιόλας. Όσο μιλούσαμε στην εκπομπή, και ουσιαστικά ξεκινούν οι πληστηριασμοί για χρέη προς το δημόσιο από 500 ευρώ και άνω. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ρύθμιση η οποία ποιους έχει στόχο, τους μικροφυλέτες. Αυτά που λέγαμε πριν. Το θέμα είναι να δούμε αν θα υπάρξει μια ξεχωριστή πρόβλεψη ενδεχομένως για να ανέβει το πλαφόν. Προς ώρας δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως να υπάρξει, δεν ξέρω, δεν έχουμε ακούσει κάτι από κυβερνητικά χείλη. Ευελπιστούμε όμως είτε να είναι πιο αυξημένο το ποσό με το οποίο θα ξεκινά και ο πληστηριασμός ακινήτων, των οφειλετών, είτε τουλάχιστον συνδυαστεί με μία ρύθμιση και για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, πέραν των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρηματιών, που μπορούν να μπουν στο πλαίσιο των 120 δόσεων. Να δούμε λοιπόν μήπως βγήκε μία ευνοϊκή ρύθμιση και για αυτούς. Γιατί προς το παρόν έχουμε μόνο μία πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, που δεν είναι καθόλου ευνοϊκή και προνομιακή για τον καθένα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ουσιαστικά είναι μία τροπολογία η οποία εντάσσεται μέσα στο πολύ νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί τη Δευτέρα. Είχαμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα κυβερνητικά στελέχη να κάνουν λόγο για τροποποιήσεις και βελτιώσεις που μπορεί να εισηχθούν το επόμενο διάστημα. Αυτό δεν μου μοιάζει για βελτίωση. Δεν υπήρχαν όμως αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο. Είπαν ότι έλεγε τουλάχιστον ο κ. Τζανακόπουλος ότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες ως προς τις τεχνικές λεπτομέρειες. Τελικά αυτές δεν υπάρχουν πια και εισήχθη λοιπόν με τη μορφή τροπολογίας. Πάμε τώρα να ανοίξουμε την κουβέντα μας σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια και συγκεκριμένα τα ευρωπαϊκά προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ, που έχουν στόχο φυσικά μικρομεσαίους επιχειρηματίες, προκειμένου να τονωθεί και λίγο η ρευστότητα σε μια έτσι οικονομία που ασφικτιά από έλλειψη ρευστότητας, που οι τράπεζες δεν παρέχουν έτσι χρηματοδότηση με πάρα πολύ εύκολους όρους και με όλες αυτές τις δυσκολίες που βιώνουμε όλοι που λέγαμε πριν με το τεράστιο ιδιωτικό χρέος. Πάμε να δούμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτά για να δούμε συνέχεια και την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Ποια προγράμματα λοιπόν τρέχουν τώρα, για όσους μας παρακολουθούν και ενδιαφέρονται, που θα μπορούσαν δυνητικά να ενταχθούν και να λάβουν χρηματοδότηση, κύριε Τζούρο? Ενεργά προγράμματα δηλαδή. Ενεργά φυσικά. Ενεργά προγράμματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτά για να υποβάλει κάποιος είναι το επιχειρούμε έξω, το οποίο αφορά καθαρά επιχειρήσεις οι οποίες πουλάνε και στο εξωτερικό. Εκεί υπάρχει μία πρώτη πρόβλεψη χαμηλής εισόδου. Αφορά επιχειρήσεις από 2%, να έχουν έως και 2% τζίρο προς το εξωτερικό. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει στα 100 χιλιάρικα τζίρο 2.000 ευρώ, 2.500 ευρώ προς το εξωτερικό, είτε είναι τρίτες χώρες είτε είναι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Άρα λοιπόν απευθύνεται μόνο στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Ναι, στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, και μάλιστα η ενημέρωση που έχω από το Υπουργείο είναι ότι αυτή τα στοιχεία τα οποία θα ληφθούν υπόψη είναι του 2016, το οποίο ρεαλιστικά σημαίνει λοιπόν ότι όποια επιχείρηση το 2016 πούλαγε στο εξωτερικό, έστω και το 2,1% του τζίρου της, αυτό της δίνει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα για χρηματοδότηση. Οι επιλέξιμες δαπάνες αυτού του προγράμματος είναι συμμετοχή σε εκθέσεις, δηλαδή το ίχνος εδάφους, τα έξοδα για να φτιάξει κάποιος ένα περίπτερο, τον κόσμο τον οποίο αποστολεί. Άρα για δράσεις, έτσι, επιδεινώνησης. Για να πάει να συμμετάσχει σε μία έκθεση. Προβολής λοιπόν κυρίως. Να κάνει προβολή δαπάνες των προϊόντων του. Να έχει έξοδα διαμονής, διατροφής και οτιδήποτε άλλο, και προφανώς το σύμβουλο ο οποίος θα ασχοληθεί για να κάνει την υποβολή. Εδώ υπάρχει μία ιδιαιτερότητα σε αυτό το πρόγραμμα, η οποία, εντάξει, ως οικονομολόγος θα ήθελα να την πω, γιατί εντάξει, αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Στην Ελλάδα γενικώς τα προγράμματα, αλλά ιδιαίτερα με αυτή την κυβέρνηση, υπάρχει γενικώς μία φοβία για τις δαπάνες οι οποίες
έχουν να γίνουν με business plan, marketing plan, μελέτες βιωσιμότητας, έρευνες αγοράς ή οτιδήποτε άλλο, οι οποίες είναι δαπάνες, οι οποίες πραγματικά είναι απολύτως απαραίτητες για να είναι στοχευμένη μια ενέργεια. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα τις εξαίρεσε τις δαπάνες αυτές, όπως επίσης εξαίρεσε και τις δαπάνες πιστοποίησης των προϊόντων, όπως κάποιες πιστοποίησεις μπορεί να θέλει κάποια χώρα για να εισάγεις το προϊόν σε αυτή. Το οποίο σημαίνει λοιπόν ότι μια εταιρεία μπορεί να έχει, να έχει εξωστρέφεια, να πουλάει στο εξωτερικό, αλλά το πρόγραμμα δεν της δίνει τη δυνατότητα να πιστοποιήσει το προϊόν της για να μπει σε αυτή την αγορά. Οπότε πληρώνει ένα μέρος. Και επίσης δεν πληρώνει στρατηγική μελέτη, κάτι το οποίο είναι ενάντια σε όλες τις, στην οικονομική λογική γενικώς, ότι για να κάνει κάποιος μια δαπάνη πρέπει να έχει ένα σχέδιο. Εντάξει, αυτό τα στελέχη του Υπουργείου λένε ότι γενικώς αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να το πληρώσει η αγορά και εμείς αναλαμβάνουμε το υπόλοιπο κομμάτι. Okay. Είναι μια γνωρίζουμε λογική. Τα μέχρι τώρα στοιχεία της ανταπόκρισης των επιχειρηματιών στο συγκεκριμένο 18 πρόγραμμα. 18 πρώτο θα ανοίξει η δυνατότητα υποβολής. Α, μάλιστα, ναι. Μια ιδιαιτερότητα η οποία υπάρχει σε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι είναι first come, first go. Δηλαδή η λογική είναι ότι όποιος, κυριολεκτικά όποιος προλάβει τον κύριο Έδη, κυριολεκτικά το λέω, είναι μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού, το οποίο σημαίνει ότι μια εταιρεία, το μόνο κριτήριο για να ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι έχω ήδη παραστατικά το 2016 2,01% και πάνω του τζίρου μου, να. Ένα. Δεύτερον, προς το εξωτερικό, τρίτες χώρες και ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Δεύτερον, τα προϊόντα τα οποία θέλω να πουλήσω υπάρχουν ήδη γιατί ζητούνται φωτογραφίες ή συμβάσεις ή οτιδήποτε άλλο για να πιστοποιηθεί ότι υπάρχουν αυτά τα προϊόντα. Και τρίτο, ότι θα είναι αρκετά γρήγοροι. Και αυτό είναι με κάθε ειλικρίνεια το λέω. Δηλαδή? Εγώ θεωρώ ότι το συγκεκριμένο κονδύλι που είναι 50 εκατομμύρια δημόσιας χρηματοδότησης ότι θα εξαντληθεί αρκετά γρήγορα. Αυτό όμως δεν πιστεύω ότι είναι επαρκές κριτήριο αξίας μιας επιχείρησης. Ενδεχομένως να επαναπροκηρυχθεί όμως το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφόσον θα είναι ετήσιο αυτό το πρόγραμμα. Και... Θα είναι ετήσιο και οι συζητήσεις που γίνονται είναι ότι αυτό το ετήσιο κονδύλι μπορεί να γίνει και εξάμηνο εάν υπάρξει αρκετό ενδιαφέρον. Βέβαια, με την καθυστέρηση που υπάρχει γενικώς στα προγράμματα και το καθεστώς που πρέπει να επαναπροκηρυχθεί, πρέπει να φτιαχτεί ένας καινούριος οδηγός, πρέπει να. Θα τα δούμε και αυτά σε συνέχεια. Αυτά είναι πάμε πράγματα να δούμε τα οποία... και το άλλο πρόγραμμα το οποίο. Το Ίδρυση είναι Τουριστικών ενεργεία. Επιχειρήσεων. Μάλιστα. Ίδρυση Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων. Να το δούμε. Είναι λοιπόν για τουριστικά εγχειρήματα, έτσι, ναι, για το ναι, άλλο ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Ανταγωνιστικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, που είναι ο τουρισμός. Τι γίνεται ναι. λοιπόν εκεί, λοιπόν, αφορά τουριστικά καταλύματα κατά κύριο λόγο μόνο, ή γενικότερα, όχι ευρύτερα. Μόνο. Έχει, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τουρισμό. Στην κάρτα την οποία βλέπουμε, βλέπουμε ότι είναι 120 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός της δημόσιας χρηματοδότησης. Το ποσοστό είναι 45% το αρχικό και αν προσλάβεις ένα άτομο για 3 μήνες. Πλήρες πάνω κάτω θα πάει στο 50%, το οποίο σημαίνει ρεαλιστικά ότι περισσότερες επιχειρήσεις θα υπαχθούν σε αυτό το ποσοστό. Και αφορά νέα τουριστικά καταλήμματα, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες εκεί. Ας πούμε ξενοδοχεία είναι από 10 έως 50 κλίνες. Μικρά λοιπόν και μεσαία κατά ναι. Γιατί είναι για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αλλιώς, είναι για μικρές επιχειρήσεις. Είναι για τουριστικά επιπλωμένα καταλήμματα, όπως δωμάτια ή διαμερίσματα. Εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι δεν μπαίνουν οι βίλες, ενώ οι περισσότερες επενδύσεις που γίνονται αυτή την περίοδο είναι σε αυτό το μοντέλο. Βίλες, δηλαδή ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία είναι πιο πολυτελή. Όχι, η βίλα βάσει αδειοδότησης είναι από 80 τετραγωνικά και πάνω. Α, μάλιστα. Ενώ τα τουριστικά επιπλωμένα διαμερίσματα είναι από... τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες είναι από 40 τετραγωνικά. Άρα τίθενται εκτός. Ναι, οι βίλες είναι εκτός. Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και πρέπει να κάνεις τρεις. Τουλάχιστον τρεις. Προφανώς για να έχει ένα όγκο το εγχείρημα, ώστε να έχει καλύτερη βιωσιμότητα. Πέρα από το χώρο των καταλυμάτων, ο χώρος της εστίασης σε τουριστικά μέρη εμπίπτει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όχι, καθόλου. Όχι, είναι όμως πρόσθετες τουριστικές δραστηριότητες όπως rent a car. Να νοικιάσεις δηλαδή ένα αυτοκίνητο ή να νοικιάσεις εξοπλισμό, ή να κάνεις ένα τουριστικό γραφείο ή να κάνεις περιπατικό τουρισμό ή θαλάσσιες δραστηριότητες ή ας το πούμε χιονοδρομικά, ορειβατικά, όλα αυτά. Δηλαδή όλα τα πρόσθετα γύρω από τον τουρισμό, οι εναλλακτικές δραστηριότητες γύρω από τον τουρισμό, το πού θα μείνει κάποιος από τη διαμονή, είναι εντός.
το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 50% και ο προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει μέχρι 400.000 ευρώ. Επίσης, εδώ υπάρχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα του προγράμματος. Πριν πάμε στην ιδιαιτερότητα, είναι πρόγραμμα δανειοδότησης ή επιχορήγησης? Όχι, όχι, όλα αυτά που λέμε είναι grant. Είναι δηλαδή μη επιστρεπτέα ενίσχυση. Μάλιστα. Αυτό το διευκρινίσαμε πριν, γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο σημαίνει, ότι εντάσσεσαι, αποδεικνύεις αυτό που θέλει να δει το δημόσιο από σένα, για κάποιο λόγο σου βάζει αυτά τα κριτήρια, για όποιο λόγο προβλέπει ο νομοθέτης. Ναι. Και αυτή η ενίσχυση είναι μη επιστρεπτέα. Δεν τη γυρνάς πίσω. Είναι free money που λέμε. Πολύ ωραία. Σε ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον και κυρίως έτσι όρεξη και για νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα για όσους, εν πάση περιπτώσει, ασχολούνται με τον κλάδο του τουρισμού. Και εκεί βάζουμε. Είναι και ο κλάδος που έτσι ποντάρουμε όλο το μας βγάλει από την κρίση. Όντως. Αλλά και εκεί ακόμα υπάρχει ένα θέμα, το οποίο δυστυχώς δεν μου αρέσει να τα συζητάω τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, αλλά οφείλω να το πω. Ναι. Ένα βασικό κριτήριο αξιολόγησης είναι αν έχεις τα λεφτά της ιδιωτικής συμμετοχής να τα δείξεις όλα μπροστά. Το 50% το υπόλοιπο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις μια επένδυση, ας το πάμε στο άνω όριο, 400.000 ευρώ. Δεν μας ξεκινήσατε αυτό... από το σημαντικό του ζητήματος, ναι, ναι, γιατί δεν υπάρχει ρευστό. Αυτό λέγαμε. Εγώ ξεκίνησα τη συζήτηση λέγοντας ότι υπάρχει ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας. Σε, σε ένα φαντασιακό κόσμο. Ότι η συγχρηματοδότηση λοιπόν θα πρέπει να αποδειχτεί. Με την συμμετοχή. Πρώτη ευκαιρία. Ναι, 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 και μάλιστα. Και να καταβληθεί κιόλας. Όχι, 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 όχι. Να αποδειχθεί, όχι, να υπάρχει. Να δειχθεί είτε με καταθέσεις, είτε με έγκριση δανεισμού, που για να πάρεις δάνειο αυτή την περίοδο προφανώς έχεις χρήματα ή έχεις τρομερές εγγυήσεις ακινήτων, αλλά με αυτό που θα γίνει τώρα με τους πληστηριασμούς, δεν νομίζω ότι θα έχει κανένας πολύ όρεξη για να βάλει ενέχειρα ακινήτα. Αυτή η προϋπόθεση είναι κοινοτική ή είναι απόφαση της κυβέρνησης γενικότερα, της εθνικής πολιτικής που ασκεί καθαρά, κάθε κυβέρνηση. Καθαρά, όχι, ναι. Καθαρά. Ναι, και καθαρά. Το σχόλιο το οποίο πήρα από άτομα τα οποία είναι και στην απέναντι, ας το πούμε, παράταξη, είναι ότι επειδή ο τουρισμός είναι έντασης κεφαλαίου, γι' αυτό το βάλανε αυτό το... Μάλιστα, είναι 52 μονάδες της 100. Να τονίσουμε επίσης, γιατί είναι και μια άλλη συνιστόση που πρέπει να επισημάνουμε, ο κλάδος των καταλυμάτων, των τουριστικών, επιβαρύνεται με ένα πολύ μεγάλο ύψος, ποσό μάλλον, συγγνώμη, κόκκινων δανείων. Το 50% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο έχουν κόκκινα δάνεια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι άμα οι άνθρωποι χρωστάνε επιχειρηματικά δάνεια του παρελθόντος και άλλα δάνεια, δεν μπορεί να μην είναι μόνο επιχειρηματικά, όσο εύκολο είναι να έχει κεφάλαιο να δώσει μπροστά για είναι απλό, οδηγείται σε συγκέντρωση από ένα πρόγραμμα νέο του ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ό,τι αφορά λοιπόν τα ενεργά προγράμματα, δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια άλλα που απευθύνονται σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες? Γενικώς, όχι μόνο σε μικρομεσαίους και σε μεγάλες εταιρείες. Ο επενδυτικός νόμος, ο οποίος προκηρύχθηκε και αυτός και 15 Δευτέρου κλείνει το καθεστώς γενικής επιχειρηματικότητας, μπορούν όλοι να υποβάλουν, είτε υφιστάμενες είτε καινούργιες επιχειρήσεις, για νέες επενδύσεις. Εντάξει, που είναι εντάξει τα πάντα, από αγροτικά εγχειρήματα μέχρι τουριστικά, ξενοδοχεία, μεταποιητικές δραστηριότητες, οτιδήποτε άλλο. Με μία διαφορά όμως, ότι ό,τι και να υποβάλεις αυτή τη στιγμή δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα προηγούμενος νόμος. Δηλαδή, του 16 το καθεστώς ενίσχυσης από τον αναπτυξιακό νόμο, ακόμα δεν έχουν μπει σε αξιολόγηση τα έργα τα οποία υποβλήθησαν το 2016. Άρα είναι πολύ αργές οι διαδικασίες. Οπότε δεν λεφτά δεν βλέπει απόφαση, ακόμα. Δεν έχει πάρθει απόφαση αξιολόγησης. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ, δηλαδή, σε πολύ πρώιμο στάδιο η διαδικασία. Πάμε να κάνουμε όμως τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε και να δούμε μαζί, κύριε Τζούρο, πώς πάμε γενικότερα με την απορρόφηση των κοινοτικών κονδύλιων του τρέχοντος προγράμματος του ΕΣΠΟ 2014-2020. Σε λίγο εδώ. Πάμε να δούμε τι κάνουμε λοιπόν στο μέτωπο της απορρόφησης γενικότερα των ευρωπαϊκών κονδύλιων που μας είναι διαθέσιμα, κύριε Τζούρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι σε αυτό το μέτωπο το πάμε καλά με βάση και τα όσα έχει πει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, ο κ. Χαρίτσης. Έχει δηλώσει ότι είμαστε πρώτοι στην απορρόφηση, αν δεν κάνω λάθος, και όχι για μία χρονιά, αλλά για τρεις συναπτές χρονιές. Σε ένα άλλο κόσμο. Όπως δεν είναι έτσι, λέτε. Όπως αυτός ο οποίος ζει μονίμως, μάλλον. Πάντως, γενικότερα η χώρα μας είχε πρόβλημα στην απορρόφηση κονδυλίων. Όχι. Διαχρονικά, νομίζω. Όχι. Η πραγματικότητα είναι ότι
την περίοδο 12-14 πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν πρώτοι με διαφορά. Και ο ρυθμός... Εγώ θυμάμαι τότε ότι ήμασταν τρίτη πάντα, πάλι. Ήμασταν... Το 2012 με 2014 είχαμε φτάσει μέχρι την τρίτη θέση από ρόφους. Είχαμε φτάσει και στην πρώτη θέση. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι αν θεωρούμε απορρόφηση ότι βγάζω ένα πρόγραμμα και συμβασιοποιώ, ναι, ή απορρόφηση ότι πληρώνω. Εγώ θεωρώ ότι απορρόφηση σημαίνει ότι πληρώνω. Διότι αν σας δώσω εγώ τώρα μία σύμβαση, δεν θα πληρώσετε τον μπακάλι με αυτή. Ναι. Αν όμως σας δώσω χρήματα τα οποία έχουν... Μισό λεπτό. Άρα λέτε ότι θα πρέπει να έχουν μπει λεφτά στα ταμεία των δικαιούχων ή εν πάση περιπτώσει των έργων που δρομολογούνται, τότε λογίζεται ως απορρόφηση. Βέβαια. Αν δρομολογείται, αν έχει προκηρυχθεί ένα έργο... Αν έχει προκηρυχθεί ένα έργο... Και επίκυνται οι πληρωμές. Μισό λεπτό. Υπάρχουν προγράμματα στις επιχειρήσεις τα οποία έχουν προκηρυχθεί από το 2016. Τα οποία ακόμα δεν έχουν βγάλει οριστικούς δικαιούχους. Το σύνολο των οριστικών δικαιούχων ακόμα δεν έχει βγει. Έχουμε φτάσει 2018 και όλες οι προβλέψεις, σε καμία από αυτές τις προβλέψεις που έχω κάνει δημοσίως, δεν έχουν έτσι διαψευστεί. Όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα πάμε μέχρι και τον Απρίλιο με Μάιο για να βγουν όλοι οι οριστικοί δικαιούχοι της πρώτης φάσης, γιατί έγιναν και δύο αυξήσεις προϋπολογισμών, όπου οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η δεύτερη φουρνιά δικαιούχων με τις αυξήσεις του προϋπολογισμού θα βγει αφού οριστικοποιηθούν οι εντάξεις της πρώτης φάσης. Πάμε να δούμε λίγο τα στοιχεία, εντάξει, τα οποία υπάρχουν και μπορούμε έτσι να επικαλυφθούμε στη συζήτησή μας. Βλέπουμε εδώ ένα σχετικό διάγραμμα. Αυτό δείχνει το δείκτη της απορρόφησης. Μπράβο. Αυτό είναι από το ανάπτυξη.gov.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Δεν είναι κάτι το οποίο έφτιαξα εγώ. Ναι. Γι' αυτό κιόλας ήθελα να σας στείλω κάτι το οποίο είναι επίσημο στοιχείο, το οποίο δείχνει ότι η απορρόφηση, τα payments δηλαδή, οι πληρωμές, είναι στο 14% της συνολικής περίοδου. Το οποίο αν του 2014-2020. Της όλης της περίοδου 2014-2020. 2014-2020. Μάλιστα, λοιπόν, ναι, το οποίο σημαίνει λοιπόν ότι οι πληρωμές είναι 2,2 δισεκατομμύρια, ναι, και 600 εκατομμύρια προκαταβολές. 2,8 συνολικά. Το 14, ναι, τα ίδια 20. Στοιχεία όμως δεν επικαλείται από το Υπουργείο Οικονομίας όταν λέει ότι έχουμε απορρόφους κονδυλίων. Θέλω να πω, δεν έχει περάσει προγραμματική περίοδος. Μόλις τώρα μπαίνουμε στο 2018. Αν είμαστε το 2020, να λέγαμε ότι έπρεπε να είμαστε στο 90% απορρόφησης. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Διότι το Υπουργείο λέει ότι είναι στο 25%. Να. Το οποίο 25% είναι επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου. Το 25% μήπως είναι χωρίς τις πληρωμές. Όχι, που λέγατε, ότι είναι... το 25% είναι με τα interim payments μέσα, τα οποία interim payments είναι αυτό που σας έστειλα από το γλωσσολόγιο, είναι οι ενδιάμεσες πληρωμές, οι οποίες ενδιάμεσες πληρωμές δεν έχουν φτάσει στους τελικούς δικαιούχους. Η διαδικασία είναι ότι όταν εμείς ως χώρα αποδεικνύουμε τι θέλουμε να κάνουμε τα χρήματα, ότι δηλαδή θα μπουν σε αυτό το έργο, σε εκείνο το έργο, σε εκείνο το έργο, σε εκείνο το έργο, τότε αυτό θεωρείται ότι έχει σχεδιαστεί, ότι έχει προκηρυχθεί και ξεκινάει η διαδικασία υλοποίησης. Αυτό δεν σημαίνει. Είναι παρκαρισμένα τα χρήματα. Είναι παρκαρισμένα τα λεφτά. Δεν έχουν φτάσει στο τελικό δικαιούχο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε ενεργοποιήσει τη δική μας εθνική συμμετοχή για την πληρωμή. Δεν μπορούσαμε να την ενεργοποιήσουμε την εθνική συμμετοχή τη δική μας, γιατί την είχαμε κάψει όλοι με την περίοδο Βαρουφάκη. Διότι σας θυμίζω το 2015. Ο κύριος Βαρουφάκης, κατ' επιτολή του νυν Πρωθυπουργού, πήρε ό,τι χρήματα υπήρχαν από το ευρύτερο δημόσιο και την γενική κυβέρνηση, ναι, για να πληρώνει μέχρι να κλείσει διαπραγμάτευση. Αυτά τα χρήματα όμως δεν ήταν εκεί για κάποιο αστείο, ήταν για να εκτελεστούν έργα. Όταν λοιπόν δεν μπόρεσαμε να εκτελέσουμε τα έργα αυτά την περίοδο που έπρεπε να εκτελεστούν, ναι, αναγκαστήκαμε και τα μεταφέραμε την επόμενη περίοδο. Γι' αυτό και 3,4. Εγώ θυμάμαι, γιατί και τότε τα παρακολουθούσα τα ζητήματα. Βεβαίως. Και το 2014, που μας έκρουαν τον κόνδωνα του κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τα κονδύλια της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου. Και αυτό επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ότι τα πράγματα δεν είχαν δρομολογηθεί με τον τρόπο που έπρεπε και τελικά δεν χάσαμε χρήματα, καθώς κάποια έργα προχώρησαν, έστω και αυτά τα οποία είχαν απομείνει, με την επόμενη κυβέρνηση. Αυτό το αμφισβητείτε, δεν υπάρχει αυτό σαν δεδομένο? Γιατί εγώ το θυμάμαι ότι κυβέρνηση... παντού αυτό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δυστυχώς δεν ξέρω αν αυτό το γράφημα είναι διαθέσιμο. Σωστό, στείλα και αυτό. Το έχουμε. Πάμε να το δούμε και το επόμενο γράφημα. Η νυν κυβέρνηση
Αυτό είναι το γράφημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα. Για την περίοδο 14-20, όπου θα δείτε, έχουμε κρατήσει τις πληρωμές της... Δεν είναι και πολύ ευδιάκριτα η αλήθεια είναι. Ναι, ναι, δυστυχώς. Αλλά παρόλα αυτά όμως είναι διαθέσιμα, μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να το σηκώσουμε και να το έχετε και στην ιστοσελίδα σας. Αυτό που δείχνει είναι το εξής. Η κυβέρνηση έχει πληρώσει 2 δισεκατομμύρια. Ναι. Έχει προγραμματίσει 7 και έχει σχεδιάσει 11. Μπορείτε να δείτε όλες τις υπόλοιπες χώρες εκεί πέρα. Η Ελλάδα είναι εκεί ακριβώς που φαίνεται το κουτάκι. Στην αν εσάς σας βλέπετε πρώτη, είναι πέμπτη θέση. Αν κρατήσουμε και την προκαταβολή που μας δώσανε, που ήταν η μεγαλύτερη προκαταβολή που έχει δοθεί σε χώρα, που ήταν 2 δισεκατομμύρια, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες παίρνανε maximum μέχρι 1 δισεκατομμύριο. Και αυτά τα χρήματα μόνο έχουμε δώσει. Δηλαδή τα χρήματα της προκαταβολής, δεν έχουμε δώσει κάτι άλλο. Ναι. Παρά τα αυτά είμαστε στην πέμπτη θέση, δεν είμαστε τόσο χαμηλά. Δεν θα αν αφαιρέσουμε την προκαταβολή. Αλλά είμαστε σε μια έτσι αξιοπρεπή θέση, αν δεν τι άλλο. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Αν αφαιρέσουμε την προκαταβολή, ναι, είμαστε στη 10η θέση. Η προκαταβολή δόθηκε διότι ακριβώς επειδή δεν εκτελέστηκαν στην προηγούμενη. Το 2015 δεν εκτελέστηκαν την περίοδο που έπρεπε να εκτελεστούν τα έργα, διότι πήραν τα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που πληρώνει τους αγρότες. Πήραν τα χρήματα από τους δήμους που κάναν τα έργα. Μάλιστα. Πήραν τα χρήματα από τις περιφέρειες. Πήραν τα χρήματα από τη γενική κυβέρνηση. Πήραν τα χρήματα και από το ευρύτερο δημόσιο. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να εκτελεστούν έργα, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα. Επειδή είσαστε και αναπληρωτής γραμματείας παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελα λίγο να το πάμε πιο πολιτικά το θέμα της Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Έχει εξεσπάσει και προμηνών μια κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας για το ποιος απορρόφησε περισσότερα ή λιγότερα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και η κυβέρνηση είχε κατηγορήσει τότε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει συγκεκριμένα έργα της προηγούμενης περίοδου, το οποίο το ολοκλήρωσε η κυβέρνηση. Και θέλω να μου δώσετε αφενός σε αυτό μία απάντηση και αφετέρου να μου πείτε αν υπάρχει διαφορετική προτεραιοποίηση ως προς τα έργα τα οποία θέτετε εσείς ως στόχο από αυτά που θέτει η σημερινή κυβέρνηση. Καταρχάς, να πούμε κάτι απλό. Η πολιτική είναι ένα σύνολο ενεργειών που έχει άμεσο αποτέλεσμα στη ζωή των ανθρώπων. Να. Δεν είναι κάτι υπερβατικό, δεν είναι κάτι ονειρικό. Είναι κάτι το οποίο ή κάνει χειρότερη τη ζωή σου ή την κάνει καλύτερη. Μάλιστα. Εντάξει, είναι ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Λοιπόν, όταν δεν έκλεισε, εγώ επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα. Η προηγούμενη κυβέρνηση έδωσε το Γενάρη του 2015, τα στοιχεία είναι επίσημα στο anaptix.gov.gr, το ξαναλέω, 17,8 δισεκατομμύρια πληρωμένα. Ναι. Όλο το πρόγραμμα ήταν 24. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε όμως στο πρόγραμμα το οποίο είχε ήδη ολοκληρωθεί. Μισό το προηγούμενο ΕΣΠΑ είχε ολοκληρωθεί. Αυτό σας λέω. Από εκεί κονδύλια. Αυτό σας λέω. Χάσαμε. Αυτό σας λέω. Παρέλαβαν στο 17,8 δισεκατομμύρια πληρωμένα. Το πρόγραμμα όλο ήταν 24. Ναι. Τελικά το κλείσαμε στα 20. Ο λόγος που κλείσαμε στα 20, δηλαδή απορροφήσαμε το πρώτο τρίμηνο, το δεύτερο τρίμηνο και το τρίτο τρίμηνο μόλις 300 εκατομμύρια, ήταν γιατί πολύ απλά τα χρήματα αυτά αντί να εκτελούν έργα, πληρώνανε μισθούς και συντάξεις γιατί δεν έκλεινε η αξιολόγηση. Βέβαια, η απάντηση είναι. Σε αυτό είναι γιατί δεν ολοκληρώσατε εγκαίρως εσείς τα έργα. Συγγνώμη. Μισό λεπτάκι. Διότι δεν είναι αστείο. Όταν δεν έκλεινε η διαπραγμάτευση. Το ξαναλέμε για να γίνει κατανοητό. Όταν δεν έκλεινε η διαπραγμάτευση, αυτό δεν έχει να κάνει με κάποιου άλλου την πολιτική βούληση παρά τη εκλεγμένη κυβέρνηση. Πέρα από αυτό, μισό λεπτό. Η προγραμματική περίοδος 2008-2013 ναι. Κυρίως ήταν αρμοδιότητα της δικής σας κυβέρνησης. Δεν είχε έρθει ακόμα. Όχι, είναι τριών κυβερνήσεων. Αυτό λέω λοιπόν. Είναι τριών. Πασόκ. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Νέα όχι, είναι Πασόκ, η περίοδος ΓΑΠ. Ναι. Είναι περίοδος. Σύμφωνοι. Αυτό, εγώ σε Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και μετά ΣΥΡΙΖΑ. Πριν πάμε στο παρόν ΕΣΠΑ, έτσι για να τα ξεχωρίζουμε λίγο. Άρα, εξέπνευσε η προγραμματική περίοδος προτού έρθει η παρούσα κυβέρνηση τα πράγματα. Όχι. Άρα, τα κονδύλια που εσείς λέτε ότι χάθηκαν, τα 5 δις, όχι, είναι η ποιότητα της παρούσας κυβέρνησης των προηγούμενων κυβερνήσεων. Κυρία Ράδου, που δεν τα ολοκλήρωσαν. Το 2013 είχαμε, ναι, τελούσαμε σε παράταση όλα τα προγράμματα, όλες τις προγραμματικές περίοδοι παίρνουν παράταση. Ναι, άρα δεν είχαν ολοκληρωθεί εγκαίρως, γι' αυτό πήραν παράταση. Ένα λεπτάκι. Αυτό δεν λέμε τώρα. Ναι. Η προηγούμενη κυβέρνηση παρέλαβε την απορρόφηση περίπου στο 20% και την παρέδωσε περίπου 20-25% και την παρέδωσε
στο γύρω στο 87%. Δηλαδή έκανε 67% απορρόφηση μέσα σε 2,5 χρόνια. Εντάξει, mm-hmm. νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να... Και γι' αυτό το λόγο υπήρχε και μία ανάσα στην αγορά. Εμείς τελούσαμε σε παράταση ως χώρα, όπου όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελούσαν σε παράταση. Νήσιν 2, δηλαδή έκλεινε το 15. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να το ξαναπώ, γιατί έχει σημασία, δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι και μακάρι η κυβέρνηση όχι, αυτή. Όχι, εγώ το ρωτώ, γιατί συγγνώμη. Έχει μπερδευτεί λίγο κόσμος. Τελικά, ποιος ήταν καλύτερος στην απορρόφηση κονδυλίων. Ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ήταν η Νέο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά... Γιατί ο καθένας επικαλείται την απορρόφηση κονδυλίων ως ένα θετικό μέτρο το οποίο προσέξτε έτσι, να δείτε. Παίρνει το ξα... και δρομολογεί. Γι' αυτό το λέω. Συμφωνώ και, γι' αυτό συμφωνώ, το και είναι, είναι συμφωνώ και είναι θετικό. Η συζήτηση είναι πολύ απλή. Εάν βάλουμε ως μέτρο τις πληρωμές, είναι ξεκάθαρο ότι είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ μακριά. Η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, Σαμαρά Βενιζέλου, ήταν πολύ καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση η οποία πέρασε τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον σε αυτή την προγραμματική περίοδο και την ίν. Όμως, εδώ έχει σημασία, το ξαναλέμε, τα λεφτά. Στην Ελλάδα έχουμε μία αίσθηση, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και δεν είναι λόγω της ειδικότητάς μου. Mm-hmm. Τα λεφτά δεν πολλαπλασιάζονται μόνα τους. Το δημόσιο έχει συγκεκριμένη ποσότητα χρήματος. Την οποία χρησιμοποιεί. Μάλιστα. Όταν λοιπόν, επέλεξε να τη χρησιμοποιήσει για να πληρώνει μισθούς και συντάξεις και να μην κλείνει την αξιολόγηση για να πάρουμε τη δόση, ήταν επιλογή της κυβέρνησης να μην εκτελέσει τα έργα. Χάσαμε 4 δισεκατομμύρια από την περίοδο 15. Το 15 χάσαμε 4 δισεκατομμύρια γιατί αντί να το κλείσουμε στα 24 δις το πρόγραμμα, όλη την περίοδο 7-13 που πήρε παράταση και πήγε στο 15, το κλείσαμε στα 20. Αυτά τα 4 δισεκατομμύρια, αν τα διαιρέσετε με το ΑΕΠ, που είναι περίπου 180 δις, θα δείτε ότι χάσαμε 1,7% ανάπτυξη που ήταν προϋπολογισμένη στον προϋπολογισμό. Πάντως, και το έργο το οποίο είχατε ξεκινήσει εσείς, χρηματοδότηση των μεγάλων οδικών αξώνων, το ολοκλήρωσε η κυβέρνηση και θέλω να μου πείτε αν σε αυτό είσαστε ικανοποιημένοι. Γιατί ήταν τρεις κυβερνήσεις, τέσσερις. Εσείς και τελικά περάσανε... φαίνεται ότι δεν έτσι αποσιοποιήθηκε. Περάσανε, προφανώς περάσανε πάρα πολλές κυβερνήσεις για να εκτελεστούν οι οδικοί άξονες. Έτσι, 15 χρόνια ιστορία. Είναι τρία κοινοτικά πλαίσια. Το ζήτημα όμως δεν είναι αν εκτελέσαμε το δρόμο. Το ζήτημα είναι αν θα μείνει κάτοικος. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μία κατεύθυνση. Μικρές επιχειρήσεις, επιχειρηματικότητα, καινοτομία και ελεύθερο επάγγελμα. Εδώ στην Ελλάδα πληρώνουμε 75% του εισοδήματός μας και στη Ρουμανία πληρώνουν 3% στο τζίρο. Στη Γαλλία υπάρχει σχήμα το οποίο φτιάχτηκε μετά την υιοθέτηση του Small Business Act το 2011 από όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λέτε μισό λεπτάκι ότι, πολύ μικρότερους φόρους, ότι δεν δίνεται τόση στόχευση και με τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην επιχειρηματικότητα. Μα όταν ζητάς όλα τα λεφτά μπροστά για μια επένδυση που θέλει να κάνει κάποιος, mm-hmm. για 60.000 ευρώ, του ζητάς να αποδείξει ότι έχει 30, τη στιγμή που του δίνεις τη δυνατότητα να το υλοποιήσει το έργο σε 2 χρόνια. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Το νέο ΕΣΠΑ έτσι κι αλλιώς έχει τέτοια στόχευση έτσι, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, των βιώσιμων επιχειρήσεων, των πιο καινοτόμων και λιγότερο έχει έμφαση σε έργα υποδομής, έτσι δεν είναι, σε σχέση με τα παλιότερα κλιματικά κονδύλια. Ακριβώς. Το βασικότερο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει μοντέλο να. Και αυτή η προγραμματική περίοδος αντί να δίνει χρήματα για μπετά, δίνει χρήματα για ανθρώπους, για χρήσεις. Μάλιστα. Γιατί το να έχεις μπετά χωρίς ανθρώπους. Επ' αυτού λοιπόν κάπου. Θέλω να σας πω. Η κυβέρνηση αντιτείνει όμως ότι αντί του να δοθεί τόσο χρήμα που πράγματι δεν δίνεται, μας παρεγράψει τη ζωφερή κατάσταση ακόμα και σε ό,τι αφορά την συγχρηματοδότηση που απαιτείται το 50% κεφαλαίου να αποδεικνύεται εξ αρχής, προκειμένου να μπει κάποιο σε πρόγραμμα. Απ' την άλλη λοιπόν αντιτείνει η κυβέρνηση ότι δίνει λεφτά σε ό,τι έχει να κάνει με κοινωνικές πολιτικές, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως είναι το να πηγαίνουν τα παιδιά σε ευρωφωνηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και συγκεκριμένα. Επικαλείται το γεγονός ότι 108.000 παιδιά πήγανε σε ευρωφωνηπιακούς ή παιδικούς σταθμούς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Και η προηγούμενη, αυτό... και η προηγούμενη κυβέρνηση το έκανε. Mm-hmm. Αυτό ήταν μέτρο που εισήγαγε η προηγούμενη όχι, κυβέρνηση. Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Θεωρείτε ότι αυτό μειώνει έτσι, τη στόχευση, αλλάζει την πορεία των κονδυλίων όχι. που έχουν στόχο κυρίως στην επιχειρηματικότητα. Θεωρείτε ότι κινείται και αυτό σε σωστή κατεύθυνση. Όχι, γιατί για να βγει το ζευγάρι να δουλέψει, πρέπει να έχει τη δυνατότητα κάποιος να φυλάξει το παιδί του. Όταν λοιπόν. Έμεσα είναι μια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των ανθρώπων, που, ειδικά των νέων ανθρώπων και ειδικά σε μια χώρα που έχει πρόβλημα υπογεννητικότητας. Είναι αδιανόητο να μην το σκεφτείς αυτό το πράγμα. Γι' αυτό μάλιστα και
Και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι πέρα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ακόμη και αν τελειώσουν αυτά ή αν είναι περιορισμένα, να υπάρχει έξτρα πρόβλεψη εθνικών πόρων, να δίνουμε χρήματα μόνο και μόνο για να πηγαίνουν τα παιδιά στον παιδικό σταθμό και να έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να κάνουν περισσότερα παιδιά. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Και επειδή μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος και πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, θα ήθελα να μου κάνετε ένα τελευταίο σχόλιο και να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς προοπτικές ελληνικής οικονομίας και όσο ό,τι αφορά έτσι το παραγωγικό κομμάτι, μιας και αυτή είναι η αρμοδιότητά σας έτσι και στη Νέα Δημοκρατία, ποια θεωρείτε ότι είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα που θα πρέπει να το τεθεί προκειμένου να μπούμε έτσι στα χνάρια της βιώσιμης ανάκαμψης. Αντί να αυξάνουμε το δημόσιο. Από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί περίπου 50.000 υπάλληλοι σε στενό δημόσιο και ευρύτερο. Ναι. Να δώσουμε έμφαση στις επιχειρήσεις. Και να φτιάξουμε, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει ψηφιστεί το 2008 το Small Business Act, που είναι για τις μικρές επιχειρήσεις, οδηγία ολόκληρη, όπου μάλιστα η οδηγία λέει σκεφτείτε πρώτα τις μικρές επιχειρήσεις, οποιοδήποτε νόμο φέρνετε. Να φτιαχτούν αντίστοιχα φορολογικά σχήματα, ώστε να ξαναγεννηθεί επιχειρηματικότητα, να δημιουργηθούν θέσεις με ελευθέρων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων, διότι πολύ απλά δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο τις μεγάλες επενδύσεις που καλό είναι να γίνουν. Σίγουρα. Πάντως, γιατί αποδεικνύουν και πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αζημιώθηκαν πάρα πολύ στα χρόνια της κρίσης, στα χρόνια των μνημονίων. Έκλεισαν πάρα πολλές επιχειρήσεις, ήδη και πριν μπούμε στα μνημόνια. Τα γνωρίζετε και καλύτερα από εμένα, λόγω της ασφυκτικής έλλειψης ρευστότητας, λόγω της ισόρευσης χρεών προς τις τράπεζες και προς το δημόσιο. Και τώρα κάποιες από αυτές έχουν κλείσει. Κάποιες άλλες φυτοζωούν και είναι αυτές που λέμε επιχειρήσεις ζόμπις. Υπάρχει ελπίδα λοιπόν να πάμε βεβαίως στο ξέφωτο της ανάκαμψης, αν εμείς δεν έχουμε τη ραχοκοκαλιά που λέγαμε της ελληνικής οικονομίας που είναι μικρομεσαία επιχείρηση. Με ένα απλό τρόπο. Αντί να ζητάμε 70% του εισοδήματος ενός ανθρώπου που βγάζει 10-20 χιλιάδες ευρώ, να του ζητάμε ένα φυσιολογικό ποσοστό, το οποίο να το ξέρει από την αρχή ότι θα πληρώσει 5-10-20%. Συγκεκριμένη πρόταση σε εμάς είναι 9% συντελεστή εισαγωγή στο φυσικό πρόσωπο. Εντάξει, και 20% να πάει ο συντελεστής φορολόγησης οριζόντια, ώστε να του μείνουν χρήματα για να επενδύσει, να προσλάβει έναν άνθρωπο και να μειωθεί με ουσιαστικό τρόπο η ανεργία. Και την ίδια ώρα κάτι να γίνει όμως, κύριε Τζούρο, και με το ιδιωτικό χρέος που λέγαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Να διευθετηθεί αυτός ο όγκος χρέους που έχουν συσσωρεύσει οι Έλληνες. Γιατί πέρα από η αποκλιμάκωση των φόρων, έχει πλέον προληπτικό χαρακτήρα. Γιατί είναι για τους φόρους που θα έρθουν στο μέλλον. Τι θα γίνει με τους φόρους που έχουν έρθει και με τις εκκρεμότητες οικονομικές που έχουν ήδη συσσωρεύσει οι Έλληνες και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τις αποπληρώσουν. Να δούμε και με αυτό το κομμάτι τι μπορεί να γίνει. Αλλιώς δεν παίρνει προοικονομία. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί δεν το θέτουν σε προτεραιότητα, νομίζω κανένα πολιτικό κόμμα σήμερα. Παράδειγμα. Ο ΩΣΑ έχει γράφημα, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που αύξησε περισσότερο από όλες σε όλο τον πλανήτη τη φορολογία, τη χρονιά που πέρασε. Το οποίο σημαίνει λοιπόν κάτι απλό. Αυξάνεται το δημόσιο. Μάλιστα. Αυξάνονται οι οφειλές, διότι πολύ απλά κάποιος διορίζει. Να σταματήσει να διορίζει. Για να μειωθούν αυτές οι ανάγκες οι τωρινές, για να μπορούν να ρυθμιστούν και οι προηγούμενες. Εγώ βέβαια μίλησα για το ιδιωτικό χρέος. Πώς μπορεί να διευθετηθεί αυτό πέρα από τη φορολογική πολιτική και πέρα από την περικοπή των δαπανών. Λοιπόν, μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Κάπου εδώ εμείς, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό βράδυ σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ.